κάποιος με ρώτησε από όλη αυτή την ιστορία του σου έχει μείνει, μείνανε πολλές καλές και πολλές κακές στιγμές. Υπήρχαν περίοδοι πάρα πολύ δύσκολες, υπήρχαν περίοδοι που κρυβόμουν σε σπίτια φίλων, ας πούμε, και που συναντούσα ανθρώπους ή την πρώην γυναίκα μου, ξέρω, και υπήρχε μια αμηχανία, δεν ξέρω τι να κάνουμε, άμα έχουν, ας πούμε, τρεις μήνες. Υπήρξε στιγμή που η αστυνομία ήρθε σπίτι, βρήκε το γιο μου που ήταν, ξέρω, 9 χρονών και γυρνούσε από το σχολείο. Το σταμάτησε στην είσοδο και του λέει: άρχισε να του λείπουν ο πατέρα σου γιατί τον κρύβεται. Και ξέρω εγώ, όλη αυτή μια ανάκριση ενός παιδιού τετάρτης δημοτικού. Ο μικρός τρόμαξε, δεν μας είπε κάτι, μας το είπαν όμως οι γείτονες. Οπότε πήγε κάποια στην αστυνομία και είπε: σας παρακαλώ πάρα πολύ, τον Λάζαρο, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά το μικρό μην τον ξαναενοχλήσετε. Και το σεβάστηκαν ευτυχώς στην τραπετσόνα. Όμως έναν απολογισμό, αν θα μπορούσα να πω ότι βρήκαμε μια με ανθρώπους που μοιραστήκαμε αυτή την εμπειρία και ακόμα τη μοιραζόμαστε, πάρα πολύ συντροφικότητα, πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ κοινωνική αποδοχή, όσο και να φαίνεται περίεργο. Η Τραπετσόνα είναι ένα χωριό, έτσι, 14.000 άνθρωποι, ας πούμε, ήταν στους γραμμές εκλογικούς καταλόγους. Ποτέ κανείς δεν ενόχλησε, όλοι ξέρανε, δηλαδή είχα δικαστήριο και γραφόταν στις τοπικές εφημερίδες. Ποτέ δεν ήρθε κάποιος να πετάξει κάτι στην πόρτα, ποτέ δεν ήρθε κάποιος να βρει, ποτέ. Η τοπική κοινωνία έχει αποδεχτεί πλήρως αυτό το οποίο συνέβαινε και το οποίο ήξερε. Αν λοιπόν με μία πρόταση μπορούσα να πω τι έμεινε για μένα, είναι ότι νιώθω πως βοήθησα αυτή την κοινωνία στην οποία ζω, την πήγα ένα βήμα μπροστά μαζί με και ο καθένας από εμάς. Επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο και ο καθένας από εμάς που δραστηριοποιείται στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων από όποιο πόστο και να δραστηριοποιείται, πάει την κοινωνία του ένα βήμα μπροστά. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτό συνεχίζω. Ευχαριστώ.